με αφορμή και τη σημερινή ημέρα κατά του AIDS, βρισκόμαστε πλέον σε μία περίοδο που αυτή τη μάστιγα η ανθρωπότητα με τις επιστημονικές, με την επιστημονική της πρόοδο κατάφερε να την περιορίσει, να την αντιμετωπίσει. Βεβαίως αυτό που αναδεικνύεται και με αφορμή την ημέρα του AIDS είναι το τεράστιο ζήτημα αφενός μεν της πρόληψης, άρα και των αντίστοιχων υποδομών και δομών τα οποία κατά τη γνώμη μας το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζει, όχι μόνο στα ζητήματα γύρω από το AIDS, αλλά στο σύνολο των αναγκών του λαού, στα ζητήματα της υγείας που έχουν φυσικά ως βασική τους, βασικό τους πυρήνα την πρόληψη κατά τη γνώμη μας, άρα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γεγονός το οποίο δεν το βλέπουμε. Αντίθετα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με διαδοχικές πολιτικές οδηγείται στην απαξίωση και στην η δημόσια, δηλαδή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οδηγείται στην απαξίωση και στην εγκατάλειψη. Φυσικά, τα ζητήματα και της αντιμετώπισης, φάρμακα, νοσηλεία, όπου χρειάζεται και αν χρειάζεται, παρακολούθηση, και αυτά θα πρέπει να μπαίνουν και με αφορμή τα ζητήματα του γύρω από το AIDS, και όχι μόνο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και φυσικά σε ένα δευτεροβάθμιο επίπεδο υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι από το κράτος, με μέρημνα του κράτους, δωρεάν, καθολικά, για όλο το λαό και πολύ δε περισσότερο σε τέτοιες κατηγορίες ασθενών, να το πω έτσι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα υγείας. Ευχαριστώ.